Γαλλία και Ιταλία φαίνεται ότι πέρασαν τον πρώτο σκόπελο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδέχεται προς το παρόν τα αναθεωρημένα σχέδια των δύο προϋπολογισμών. Πριν από τις προσαρμογές, ο γαλλικός προϋπολογισμός ήταν σύμφωνα με την Κομισιόν σε σοβαρή ασυμφωνία με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, ενώ ο Ιταλικός ήταν οριακή περίπτωση. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Γιούρκι Κατάινεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι προϋπολογισμοί να απορριφθούν από τη νέα Κομισιόν. Η αξιολόγηση θα υπογραμμίσει αν χρειάζονται συμπληρωματικά μέτρα ή μέτρα αντικατάστασης για την πλήρη ευθυγράμμιση με το Σύμφωνο Σταθερότητας, βασισμένα στην αξιολόγησή μας για τα προσχέδια των προϋπολογισμών και τις φθινοπορεινές μας προβλέψεις. Δεν αποκλείεται η Κομισιόν να υιοθετήσει βήματα υπό τη διαδικασία υπερβολικών ελλειμμάτων για κάποια κράτη-μέλη. Τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Ιταλίας, Σαπέν και Παντοάν, ανακοίνωσαν επιπρόσθετα μέτρα παρά το γεγονός ότι το Παρίσι και η Ρώμη δίνουν μάχη για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία υπό το βάρος της ανεργίας και τον κίνδυνο της ύφεσης. Σήμερα είναι η τελευταία σύσκεψη της Κομισιόν υπό τον Μπαρόζο, που το Σάββατο παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα Επιτροπή Γιούνκερ.